Το 1989 ο Γιώργος Βουλγαράκης εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής. Είναι η εποχή που ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του, την κυρία Κατερίνα Πελέκη, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό των 13.523,17 λεπτών. Τι πιο σεμνό δηλαδή και πιο ταπεινό. Το 1990 πάμε τώρα. Ο κύριος Βουλγαράκης δηλώνει 23.352 ευρώ και η σύζυγός του μόλις 2.142 ευρώ 85 λεπτά. Δηλαδή, απλώς, τα έσοδα διπλασιάζονται. Στο σύνολό τους 25.494 ευρώ και 85 λεπτά. Σιγά το ποσό θα πείτε. Δείτε όμως τον πίνακα και παρακολουθήστε τα αρχικά σκαμπανεβάσματα και την εκτείναξη. Εδώ σταματάμε, στο 2004. Χρονιά ορόσημο άλλωστε. Έσοδα 923.617 ευρώ και 84 λεπτά. Για συγκρίνετε το τώρα με τις 13.000 του 1989 ή μήπως θέλετε να συγκρίνετε τις 13.000 του 89 πάντα με το 2005. Ιδού η διαφορά. 1.104.284 ευρώ και 11 λεπτά. Μη ζαλιστείτε, έχει κι άλλο. Το εισόδημα της κυρίας Πελέκη το 2006 είναι 1.588.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, από το 1989 έως το 2006, το ζεύγος Βουλγαράκη αύξησε τα εισοδήματά του μόνο κατά 1.574.476 ευρώ. Αυτά. Πάμε τώρα στα ακίνητα του ζεύγους Βουλγαράκη. 37 στο σύνολο. Πάμε πρώτα στον νομό Φωκίδας, 3 ακίνητα. Κατεβαίνουμε στον νομό Αττικής, 13 ακίνητα. Νομός Ηρακλείου, 17 ακίνητα. Νομός Ρεθύμνου, 4 ακίνητα. Όλα αυτά ο κύριος Βουλγαράκης ισχυρίζεται ότι προήλθαν από κληρονομιά του πατέρα του. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολιτισμό ζει και βασιλεύει. Ακόμη και τον αδερφό της συζύγου του, κυρίας Κατερίνας Πελέκη, διόρισε με υπουργική απόφαση ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, αποδεικνύοντας πως εκτός από το κομματικό συμφέρον υπάρχει το συγγενικό ενδιαφέρον. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα το θέμα, ο Υπουργός Πολιτισμού με προσωπική του απόφαση διόρισε στις 12 Μαρτίου τον δικηγόρο κύριο Δημήτριο Πελέκη ως μέλος του Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης, μια θέση διετούς θητείας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι η συγκεκριμένη κρατική σχολή. Μια θέση η οποία εκτός από πρεστής παρέχει και πολλά προνόμια. Το πόσο σημαντική είναι φαίνεται από το γεγονός πως η υπουργική απόφαση που αναφέρεται στον διορισμό των μελών της δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκλεκτοί του Συμβουλίου να ανήκουν στον χώρο των τεχνών και των επιστημών. Ακούσατε που τοποθετήθηκε ο κουνιάδος του Γιώργου Βουλγαράκη. Οι διορισμοί όμως δεν τελειώνουν εδώ. Δείτε τι γίνεται με τον πεθερό του υπουργού. Ο περίου ο λόγος με υπουργικές αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή στις 4 και στις 10 Οκτωβρίου του 2006 αντιστοίχως, διορίστηκε από τον γαμπρό του, κύριο Βουλγαράκη, σε δύο επιτροπές. Καταρχάς, στις 4 Δεκάτου συμπεριλήφθηκε στη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φίβου Ανογιαννάκη, Κέντρου Εθνομουσικολογίας. Έπειτα, στις 10 Δεκάτου, ξανασυναντούμε το όνομα του κυρίου Διονύση Πελέκη. Που, αυτή τη φορά, στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Και πάλι λοιπόν, ο γαμπρός αποφασίζει και ο πεθερός διορίζεται. Πάντα στο ρυθμό του σεμνά και ταπεινά. Εμένα, εάν πει ο Καραμάλης, ξέρεις κάτι Γιώργο, για να βγει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, πρέπει να αυτομαστιγωθεί στο Σύνταγμα. Θα το κάνω, κύριε Χασαποπούλε. Όχι να κατεβώ, να μην κατεβώ. Θα το κάνω. Εμένα, εάν πει ο Καραμάλης, ξέρεις κάτι Γιώργο, για να βγει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, πρέπει να αυτομαστιγωθεί στο Σύνταγμα. Θα το κάνω, κύριε Χασαποπούλε. Όχι να κατεβώ, να μην κατεβώ. Θα το κάνω.